ένα χρόνο περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Περιμένουμε μανούρα, περιμένουμε πάθος, περιμένουμε μπάλα, περιμένουμε φάουλ, περιμένουμε κάρτες, περιμένουμε διαμαρτυρίες. Βγήκε η μπάλα πλάγιο, δεν βγήκε. Ένα box to box παιχνίδι, ένα ΠΑΟΚ ο οποίος θα είναι κατά κάποιο τρόπο δυναμικός. Παρά τα αυτά, είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο στο δεύτερο ημίχρονο ήταν μια φιλικούρα, ήταν μια φερπλεούρα. Και τα μούτρα των παοξίδων κατεβασμένα. Έκανε ένα πλάνο ο κάμεραμαν μπροστά στην κερκίδα της 5, αν δεν κάνω λάθος, ή στην 1. Κάτι μούτρα πολύ κατεβασμένα, θλιμμένα κτλ. Κάποιοι λέγανε θα ήμουν ευχαριστημένος με την ισοπαλία. Θα πούμε πολλά πράγματα για αυτό το match. Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα για το ΠΑΟΚ Ντόρτμουντ. Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα για τον Γκόκε και την επιστροφή του στο Γαριλάου. Για τη μεγάλη ισοπαλία και τις γκολάρες που έπεσαν στα Γιάννενα, το 2-2 του Ηρακλή. Θα μιλήσουμε για την πίπα που έκανε τη Magic Life η Manchester. Πώς μου είπαν να σε βρίσω για το Βέλιο. Πώς μου είπανε, λέω παιδιά, αφήστε γρήγορα. Πώς μου ζήτησαν να σε βρίσω. Ηρακλήδης. Ναι. Κοίταξε να δεις. Τι πέρα. Γιατί δεν το κάνω. Προσεκτικά με φίλους. Ναι. Θέλω να μου δεις για το Βέλιο. Το μαγιά τον είδα σήμερα. Μεγάλο κολπάζι. Ναι, μεγάλο κολπάζι ο Βέλιος. Ο Βέλιος πήρε για το κουτί, έτσι. Καθαρά. Για το σπιρτόκουτο. Made in England. Made in England, ναι. Καθαρά στο κουτί. Όπως και το δεύτερο. Ναι. Και για να παίζει φιλικά. Μπορεί να τριπλάρει center back. Όχι. Όχι. Μπορεί να βγει σε κόντρα επίθεση στο μεγάλο χώρο. Όχι. Όχι. Μπορεί να βγει πίσω από την άμυνα σε τετράδα να σπάσει το offside. Ναι. Όχι. Παπάρια μπορεί. Λοιπόν, ναι, πάμε στον κόσμο των των χορηγιών. Γρήγορα στο handball, εκεί όπου θα ξεκινήσει. Εκεί θα ξεκινήσει, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Έχουμε χειμώνα μπροστά μας. Έτσι. Άλλος διαγωνισμός μπιρίμπας, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Ελπίδος 8 στην Πολύχνη. Φανταστικό σπορ καφέ. Όχι μόνο σπορ καφέ. Καθαρά ποτά. Πολύ καλή παρουσία. Καταρχήν. Πιπίνια έχει. Πιπίνια έχει. Θες πιπίνια, εσύ, ναι. Έχει και πιπίνια. Έχει όλες τις κοινωνίες, όλα τα στρώματα τα κοινωνικά. Όλες τις τάξεις της κοινωνίας εκεί πέρα. Έτσι. Έχει κόσμο καταπληκτικό. Μπορεί να δεις να παίζει η κοπέλα ξαρτιά με. Βεβαίως. Λοιπόν, έχει ενημέρωση, έχει ψυχαγωγία, έχει κουλτούρα, έχει μόρφωση, ό,τι θέλεις έχεις. Μυθιστοριογράφους, παλαιστές. Παοξίδες, για πολλά, ό,τι γουστάρεις εκεί. Θα πάμε γιατί βασικά τα ποτά του είναι πολύ καθαρά. Συγγνώμη, δηλαδή, έχει ας πούμε και σοφιστικέ διανοούμενους και τέτοια. Λοιπόν, άμα είναι να κεράσω, δεν μην έρχεσαι καθόλου. Λοιπόν, να πληρώεις. Κομωτήριο Έφη, λοιπόν, χορηγία του Τζόρνταν. Του λοιπόν. Κομωτήριο Έφη, ναι. Η κυρία Έφη, χαιρετίσματα καταρχήν. Από πέρσι ήθελε η γυναίκα ας πούμε, να γίνει χορηγός. Κάνει τεμπούτα μετά το φλόγο του ΠΑΟΚ. Ναι. Καταρχήν να πω ότι ένα καταπληκτικό κομμωτήριο με πολύ καλά, όμορφα και απαλά χέρια από όμορφα κορίτσια. Μασάζ. Και πολύ εξειδικευμένα κορίτσια στον χώρο της αισθητικής. Θα το δεις. Σε δύο χώρους λοιπόν, στο κέντρο της πόλης, στην οδός Ολύμπου συγκεκριμένα, τους αριθμούς θα τους δείτε σε λίγο. Στον ένα χώρο κούρεμα, χτένισμα, ξέρω εγώ, βάψιμο και τα συναφή, τα πανεφερή που λέμε. Και στον άλλο χώρο μανικιούρ, πεντικιούρ, μασάζ και τα υπόλοιπα της αισθητικής. Καταπληκτική χώρη, θα τα δούμε στην πορεία. Ολύμπου είναι. Ολύμπου είναι. Τα νούμερα. Σε ποιο ύψος είναι δηλαδή, πού κοντά. Είναι κάπου στην αρχή, είναι στο 30 τόσο τα νούμερα. Θα τα... Από πού ξεκινάνε τα νούμερα, από την πόλη ή από την Τούμπα. Από το κέντρο πάντα ξεκινάνε τα νούμερα, από ναι. Το Βαρδάρι. Ναι. Και πηγαίνουν. Πηγαίνουν προς τα πάνω. Μάλιστα, τελείωσε. Λοιπόν, ο Κλειδαράς, ο Πετιανής σας, βάζει και στην εκπομπή μας τη ραδιοφωνική. Στις καθέτες από τη θάλασσα. Τι? Στις καθέτες από τη θάλασσα. Καλό αυτό για να το μάθουμε αυτό. Από το Βαρδάρι ξεκινάει και μεγαλώνει προς τα. Όπως πηγαίνει ο δρόμος, πάντα είναι τα νούμερα, να ξέρεις. Από το κέντρο της πόλης και προς τα εκεί. Προς τα πάνω. Δηλαδή, η Αγία Σοφία, ας πούμε. Τώρα θα μου πεις η Κασάνδρου, έρχεται, δεν πηγαίνει. Κάποτε όμως ήταν διπλός ο δρόμος. Άρα η Ολύμπα που ξεκινάει, πες μας από κάτω. Που ξεκινάει από την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Ωραία. Και πηγαίνει. Ωραία. Η Αγία Σοφία από τη θάλασσα ξεκινάει. Από κάτω, ναι. Από κάτω. Από κάτω. Αυτό. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Κλειδαράς, Πετκανίτσας, ο καλός άνθρωπος. Φανταστικός ο Στέλιος. Ο άνθρωπος δουλεύει όλη μέρα. Με τα μάξια ανοίγει, μομπιλάιζερ δίνει κλειδιά, ξεκλειδώνει τις γιαγιάδες, ασανσέρ ανοίγει. Φοβερός. Είναι κατεβαίνοντας την Πότσαρη, συναντάς την τηλεφών. Αριστερά στα 10 μέτρα. Στα 10 μέτρα είναι εκεί. Ο γιατρός ο Πανιώτης πήγες να κάνεις βελονισμό. Όλοι είχα ένα πρόβλημα εγώ υγείας για να σου πω. Με το πόδι είχα ένα ισιαλγία που λέμε πίσω από το ισχύο. Ισιαλγία. Ναι. Τι θα πει ισιαλγία. Το ισχύο. Ισχυαλγία, ναι. Πονάει δηλαδή. Ναι. Και ξάδερφός του. Ναι. Πήγα στο νοσοκομείο, εν πάση περιπτώσει, μου είχαν δώσει κάτι. Σου είπε ο γιατρός να πας να κάνεις. Μου είπε να πάω, είχα σκοπό να πάω το πρωί.
Με πιάνει όλη νύχτα ένας πόνος, δεν μπορώ να κοιμηθώ και κάπου στις 6.30 ώρα το πρωί. Λοιπόν, για πόνους, ύπνος. Για πόνους. Για εσάς που θέλετε να χάσετε κιλά και για εσάς που θέλετε να κάνετε δίαιτα και για διακοπή καπνίσματος, θα πάτε στον Πανιώτη. Είναι φανταστικός. Είναι φανταστικός. Εγώ θα πάω να κάνω τον αυγένα μου. Εκεί που είναι λίγο σκληρός εκεί πέρα και τα λοιπά, μου τον πατήσει. Τώρα το πιάσα. Γιατί το λέω αυτό? Έλα να κάνω. Τώρα το πιάσα. Είμαστε όλοι από εδώ, ρε. Αλλιώ, ξέρει τι λέει η παροιμία, γιαγιά μου κλιγερία τώρα γι' αυτό. Όλοι αντάμα και ο ψωριάρη χώρια. Η πορφύρα. Πάω και εναντίον όλων. Θα πάμε να φάμε και το τραπέζι. Ούτε άλλο πάω, παιδί. Κυρία Μέρη, γεια σα. Να πω για την κυρία Μέρη ότι κάνει καταπληκτικές. Καμιά φορά είναι απέναντι για αυτό. Δεξιώσεις. Όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα, έτσι. Κηδείες, γάμοι, αραβώνες, έτσι. Τι άλλο μένει, βάπτιση. Έχει τύχει να έχει στη μία πλευρά κηδεία και στην άλλη αραβώνα? Όχι, στον άλλο όροφο επάνω. Α, σε άλλο όροφο. Είναι σε άλλο όροφο. Κηδεία κάτω, στον αραβώνα πάνω. Σε πληροφορώ ότι στην κηδεία είχαν πεθάνει στο γέλιο και στον αραβώνα ήταν μουτρωμένη, να πούμε. Αυτό. Δεν υπάρχει γάμος χωρίς δάκρυ και κηδεία χωρίς γέλιο. Καταπληκτικές τιμές και πάρα πολύ καλή ορχήστρα η κυρία Μέρη. Και είναι και κοντά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ πηγαίνουν ένα μεζελίκι 5-6 ευρώ καθένας κτλ. Ένα τσιπουράκι πάνε και βλέπουν τη μαγεία του Ολυμπιακού και ξαναπίνουν μετά ένα τσιπουράκι. Ναι. Και μετά ξύπνησε. Και εσύ τι είναι. Ωραίο σούπερ μπάτ. Δεν μου λες. Πολύ ωραίο σούπερ μπάτ. Τα φρύδια του. Τα δεν έπιασε εκείνο. Με την ίδια. Πια. Τέλος πάντων. Κάτσε ρε. Περίμενε. Πριν πάμε στο Μπέτ Μεσάκη τον Τότι, ο οποίος μπήκε. Ο θαλαμοφύλακα σήμερα σου στην εκπομπή. Κάνει αλλαγή, βγάζει τον Πέλκα, βάζει τον Μπερμπάτοφ. Ναι. Το λέει ο θαλαμοφύλακας στην ανάπαυλα. Ναι. Μην τυχόν και το κάνει αυτό, θα είναι ο απόλυτος λαϊκισμός. Ναι. Θα παίξει για τον κόσμο. Με δύο μπροστά, με τους δύο πιο αργούς που έχουμε. Αθανασιάδη. Ναι, ναι. Έτσι είπε ο θαλαμοφύλακας. Τεράστιο. Γι' αυτό είναι θαλαμοφύλακας. Γι' αυτό είναι θαλαμοφύλακας. Και επίσης, βρήκε ο θαλαμοφύλακας ο γάτος, υποκλίνομαι. Γιατί μου στείνει εκπομπές. Ναι. Ποια αλλαγή την φώναζε μία ώρα. Την αλλαγή. Από το 46. Βγάζει τον Κίτσιου. Και βάζει το μάτι εκεί πέρα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η αλλαγή? Μπράβο. Και περνά τον το Ζάιρο. Αυτό το, όλη η Τούμπα το φωνάζει αυτό. Για ποιο λόγο γίνεται? Μπράβο, τότε σου όλη την Τούμπα. Να βάλει το Ζάιρο back half. Από το 45 το λέει. Τα παίζει όλα. Τα παίζει όλα. Άκουρα, πείτε ένα ευχαριστώ τον Ολυμπιακό. Πού? Με Ροντρίγκες, Ζάιρο και δύο καντρόνια στη μεγάλη περιοχή, χωρίς συμμετοχή, δεν σου κάνει κόντρα επιθέσεις και μένει στο 0-2. Δηλαδή, πες δημόσια ένα ευχαριστώ στον Ολυμπιακό. Που σου έκανε fair play. Λοιπόν, να πω ευχαριστώ συγχαρητήρια τον Ολυμπιακό, να πω τον Γιάχο, να πω τον κόσμο. Ο Γιάχος. Καταρχήν συγχαρητήρια στον Ρομπέρτο. Ήταν ο κορυφαίος του αγώνα. 60-40. Κακός είναι ο αγώνα. Ο Ρομπέρτο είναι κακός σήμερα. Σήμερα, παιδιά. Είναι ασταθής κακός. Αύριο θα δείτε ποιος ήταν ο κορυφαίος του αγώνα. Σήμερα. Και θεωρώ εγώ ότι σήμερα. Σήμερα ίσως βγήκε πρώτη φορά στην Τούμπα κορυφαίος του αγώνα αντίπαλο παίκτη. Θα το δείτε αυτό αύριο. Για να δείτε ότι μιλάμε για μπάλα τώρα. Έχασες μόνο 2-0. Ναι. Και το έκανε τρεις αποκρούσεις φανταστικές ο Ρομπέρτο, κράτησε τον Ολυμπιακό. Μετά κάνει δύο στο τέλος. Στη φιλεσπλαχνία του Ολυμπιακού. Ο κορυφαίος του αγώνα λέγεται Ρομπέρτο. Πετ Μεζάς, τότες οι καλύτερες μαστοράντζες στη Θεσσαλονίκη. Στο θέμα αυτοκίνητο, στο θέμα μηχανή, στο θέμα λάστιχο, στο θέμα αμορτισέρ, σε ό,τι γουστάρεις. Συνεργασία με κοντινούς, πώς του φαναρτζίδες, καταπληκτική. Πολύ καλές τιμές, πάρα πολύ καλές τιμές και τιμιότητα. Δηλαδή, μπορεί να πάει μια άσχετη γυναίκα σε ένα άλλο, ας πούμε, δεν λέμε, ναι, και να πει, α, κυρία μου, φάγατε το συμπλέκτη σας. Το κλείσιμο. Πήγε μία και λέει, μου ζητάτε 400 ευρώ συμπλέκτη. Μπαμ, μπαμ, βιδώνει, ξεβιδώνει ένα κολπάκι κάτω στο συμπλέκτη. Είχε μπλοκάρει και τα λοιπά. Πήγε άλλες 25.000 χιλιόμετρα ο συμπλέκτης της κυρίας. Μιλάμε δηλαδή και για τιμιότητα. Πάμε να τους ακούσουμε, πάμε να τους δούμε, πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα στο μενού. Ο Τζόρνταν του δώσε το δικαίωμα Ολυμπιακός να λέει ότι ο Ρομπέρτο είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Θα το δείτε αύριο αυτό για να δείτε. Για κάτι μάγκες οι οποίοι λέγανε για τα πλευρά του Ολυμπιακού πώς θα περάσουν, τα είδανε. Ναι, Αλέξανδρο. Και όταν ο Κωνσταντινίδης έμεινε κάτω στο έδαφος και ο ΠΑΟΚ έπαιζε την μπάλα από αριστερά και δεν έκανε να βγάλει την μπάλα πλάγιο out για να κάνει τον μπέκ. Καλά κάνει ο Ολυμπιακός και παίρνει οργανωμένη επίθεση. Εκεί ήθελα να δω στο βίντεο, εκεί εσείς που λέτε ότι θα κλείσει ο Τζαβέλας, θα έρθει ο Μακ, ξέρω και τις μπαλακίες που λέγατε, που ήρθε ο Μακ,
που ήρθε ο Ροντρίγκες, που ήρθε ο Τζαβέλας και που ήταν ο Ντουρμάς. Καλά, θα τα πούμε. Βοηδομούσκαρα. Αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε.